Καθημερινά λόγια του Θεού. Γιατί αυτή η συνεχής αναφορά στα τρία στάδια του έργου? Η πάροδος των εποχών, η κοινωνική εξέλιξη, το μεταβαλλόμενο πρόσωπο της φύσης, όλα υφίστανται αλλαγές στα τρία στάδια του έργου. Η ανθρωπότητα αλλάζει έγκαιρα με το έργο του Θεού και δεν εξελίσσεται από μόνη της. Η αναφορά των τριών σταδίων του έργου του Θεού γίνεται για να φέρει όλα τα πλάσματα και τους ανθρώπους από κάθε θρησκεία υπό το κράτος ενός Θεού. Ανεξάρτητα από τη θρησκεία στην οποία ανήκεις, τελικά θα υποταχθείς στο κράτος του Θεού. Μόνο ο Θεός ο ίδιος μπορεί να επιτελέσει τούτο το έργο. Δεν μπορεί να εκτελεστεί από κανέναν θρησκευτικό αρχηγό. Υπάρχουν πολλές μεγάλες θρησκείες στον κόσμο και η καθεμιά έχει το δικό της επικεφαλής ή ηγέτη. Ενώ οι οπαδοί είναι διασκορπισμένοι σε διάφορες χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Κάθε χώρα, μεγάλη ή μικρή, φιλοξενεί διαφορετικές θρησκείες στο εσωτερικό της. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσες θρησκείες υπάρχουν σε όλον τον κόσμο, όλοι οι άνθρωποι στο σύμπαν τελικά υπάρχουν υπό την καθοδήγηση ενός μόνο Θεού και την ύπαρξή τους δεν καθοδηγούν θρησκευτικοί αρχηγοί ή ηγέτες, που σημαίνει ότι η ανθρωπότητα δεν καθοδηγείται από έναν συγκεκριμένο θρησκευτικό αρχηγό ή ηγέτη. Αντίθετα, ολόκληρο το ανθρώπινο γένος καθοδηγείται από το Δημιουργό, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όλα τα πράγματα και επίσης δημιούργησε το ανθρώπινο γένος. Και αυτό είναι γεγονός. Αν και ο κόσμος έχει πολλές μεγάλες θρησκείες, ανεξάρτητα από το πόσο σπουδαίες είναι, υπάρχουν όλες υπό το κράτος του Δημιουργού και καμιά τους δεν μπορεί να υπερβεί το πεδίο του κράτους αυτού. Η εξέλιξη της ανθρωπότητας, η κοινωνική πρόοδος, η εξέλιξη των φυσικών επιστημών, η κάθε μία είναι αδιαχώριστη από τις διευθετήσεις του Δημιουργού και το έργο αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας συγκεκριμένος θρησκευτικός αρχηγός. Οι θρησκευτικοί αρχηγοί είναι απλώς οι ηγέτες μιας συγκεκριμένης θρησκείας και δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν το Θεό ή εκείνον που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όλα τα πράγματα. Οι θρησκευτικοί αρχηγοί μπορούν να καθοδηγούν όσους βρίσκονται μέσα στο σύνολο της θρησκείας, αλλά δεν μπορούν να διοικούν όλα τα πλάσματα υπό τον ουρανό. Τούτο είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο γεγονός. Οι θρησκευτικοί αρχηγοί είναι απλώς ηγέτες και δεν γίνεται να είναι ισότιμοι με το Θεό. Τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του Δημιουργού και τελικά όλα θα επιστρέψουν στα χέρια του Δημιουργού. Το ανθρώπινο γένος πλάστηκε αρχικά από το Θεό και ανεξάρτητα από τη θρησκεία, κάθε άνθρωπος θα επιστρέψει υπό το κράτος του Θεού. Τούτο είναι αναπόφευκτο. Μόνο ο Θεός είναι ο ύψιστος μεταξύ όλων των πραγμάτων και ακόμα και ο πιο σπουδαίος κυβερνήτης μεταξύ όλων των πλασμάτων πρέπει να επιστρέψει υπό το κράτος του.
ανεξάρτητα από το πόσο υψηλή είναι η θέση του ανθρώπου, δεν μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε έναν κατάλληλο προορισμό και κανείς δεν είναι ικανός να ταξινομήσει όλα τα πράγματα ανάλογα με το είδος τους. Ο ίδιος ο Ιεχωβά δημιούργησε το ανθρώπινο γένος και ταξινόμησε τον καθένα ανάλογα με το είδος του. Και όταν έρθει η έσχατη ώρα, εκείνος θα εξακολουθεί να επιτελεί το έργο του ο ίδιος, κατατάσσοντας τα πάντα ανάλογα με το είδος τους. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από κανέναν άλλον εκτός από το Θεό. Τα τρία στάδια του έργου που επιτελέστηκαν από την αρχή μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν όλα από τον ίδιο το Θεό και πραγματοποιήθηκαν από τον ένα Θεό. Το γεγονός των τριών σταδίων του έργου είναι το γεγονός της ηγεσίας του Θεού σε όλη την ανθρωπότητα. Ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Στο τέλος των τριών σταδίων του έργου, τα πάντα θα ταξινομηθούν ανάλογα με το είδος τους και θα επιστρέψουν υπό το κράτος του Θεού, διότι σε ολόκληρο το σύμπαν υπάρχει μόνο Αυτός ο ένας Θεός και δεν υπάρχουν άλλες θρησκείες. Αυτός που είναι ανίκανος να δημιουργήσει τον κόσμο θα είναι και ανίκανος να τον οδηγήσει στο τέλος του, ενώ εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο θα τον οδηγήσει σίγουρα στο τέλος. Έτσι, αν κάποιος είναι ανίκανος να οδηγήσει την εποχή στο τέλος της και είναι απλώς ικανός να βοηθήσει τον άνθρωπο στο να καλλιεργήσει το μυαλό του, τότε αυτός σίγουρα δεν είναι Θεός και σίγουρα δεν είναι ο Κύριος της ανθρωπότητας. Θα είναι ανίκανος να επιτελέσει τέτοιο σπουδαίο έργο. Μόνο ένας μπορεί να επιτελέσει τέτοιο έργο και όλοι όσοι είναι ανίκανοι να εκτελέσουν το έργο αυτό είναι σίγουρα οι εχθροί και όχι ο Θεός. Εάν είναι λατρείες, τότε είναι ασυμβίβαστες με το Θεό. Και εάν είναι ασυμβίβαστες με το Θεό, τότε είναι εχθροί Του. Όλο το έργο επιτελείται από Αυτόν τον έναν και αληθινό Θεό. Και ολόκληρο το σύμπαν διοικείται από Αυτόν τον ένα Θεό. Ανεξάρτητα από το αν εκείνος εργάζεται στον Ισραήλ ή στην Κίνα, ανεξάρτητα από το αν το έργο εκτελείται από το πνεύμα ή τη σάρκα, όλα επιτελούνται από τον ίδιο το Θεό και δεν μπορούν να υλοποιηθούν από κανέναν άλλον. Ακριβώς επειδή είναι ο Θεός όλης της ανθρωπότητας, εργάζεται ελεύθερα, χωρίς να περιορίζεται από οποιασδήποτε συνθήκες. Και τούτο αποτελεί το μεγαλύτερο από όλα τα οράματα. Ως πλάσμα του Θεού, αν θέλεις να εκτελείς το καθήκον ενός πλάσματος του Θεού και να κατανοείς το θέλημά Του, πρέπει να καταλάβεις το έργο του Θεού, να κατανοήσεις το θέλημά Του για τα πλάσματα, να καταλάβεις το σχέδιό Του για τη διαχείριση και να κατανοήσεις όλη τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί. Αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν αυτό, δεν έχουν τα προσόντα για να είναι πλάσματα του Θεού. Ως πλάσμα του Θεού, αν δεν κατανοείς από πού προήλθες, δεν καταλαβαίνεις την ιστορία του ανθρώπινου γένους και όλο το έργο του Θεού και ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνεις πώς εξελίχθηκε το ανθρώπινο γένος μέχρι σήμερα, ούτε κατανοείς
ποιος διοικεί το σύνολο της ανθρωπότητας, τότε είσαι ανίκανος να εκτελέσεις το καθήκον σου. Ο Θεός έχει καθοδηγήσει την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα και από τότε που δημιούργησε τον άνθρωπο στη γη, δεν τον έχει εγκαταλείψει ποτέ. Το Άγιο Πνεύμα δεν σταματά ποτέ να εργάζεται. Ποτέ δεν έπαψε να καθοδηγεί το ανθρώπινο γένος και ποτέ δεν το εγκατέλειψε. Αλλά η ανθρωπότητα δεν συνειδητοποιεί ότι υπάρχει Θεός. Και ακόμα λιγότερο γνωρίζει το Θεό. Και υπάρχει άραγε κάτι πιο ταπεινωτικό από αυτό για όλα τα πλάσματα του Θεού. Ο Θεός καθοδηγεί προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος δεν κατανοεί το έργο του Θεού. Είσαι πλάσμα του Θεού και όμως δεν κατανοείς την ίδια σου την ιστορία και δεν γνωρίζεις ποιος σε καθοδήγησε στο ταξίδι σου. Αγνοείς το έργο του Θεού και έτσι δεν μπορείς να γνωρίσεις το Θεό. Αν δεν γνωρίζεις τώρα, τότε δεν θα έχεις ποτέ τα προσόντα να γίνεις μάρτυρας του Θεού. Σήμερα, ο Δημιουργός οδηγεί προσωπικά όλους τους ανθρώπους για άλλη μια φορά, οθώντας τους όλους να δουν τη σοφία Του, την παντοδυναμία Του, τη σωτηρία Του και το πόσο άξιος θαυμασμού είναι. Κι όμως, εσύ ακόμα δεν συνειδητοποιείς, ούτε καταλαβαίνεις. Άρα, μήπως είσαι αυτός που δεν θα λάβει τη σωτηρία? Εκείνοι που ανήκουν στον σατανά δεν κατανοούν τα λόγια του Θεού. Ενώ όσοι ανήκουν στο Θεό μπορούν να ακούν τη φωνή Του. Όλοι όσοι συνειδητοποιούν και κατανοούν τα λόγια μου είναι αυτοί που θα σωθούν και θα γίνουν μάρτυρες του Θεού. Όλοι όσοι δεν κατανοούν τα λόγια μου δεν μπορούν να γίνουν μάρτυρες του Θεού και είναι εκείνοι που θα εξαλειφθούν. Όσοι δεν κατανοούν το θέλημα του Θεού και δεν συνειδητοποιούν το έργο Του, είναι ανίκανοι να επιτύχουν τη γνώση του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γίνουν μάρτυρες του Θεού. Αν θέλεις να γίνεις μάρτυρας του Θεού, τότε πρέπει να γνωρίζεις το Θεό. Και η γνώση του Θεού εκπληρώνεται μέσα από το έργο του Θεού. Συνολικά, εάν θέλεις να γνωρίζεις το Θεό, τότε πρέπει να γνωρίζεις το έργο Του. Η γνώση του έργου του Θεού είναι υψίστης σημασίας. Όταν τα τρία στάδια του έργου φτάσουν στο τέλος τους, θα συσταθεί μια ομάδα από όσους είναι μάρτυρες του Θεού. Μια ομάδα από εκείνους που γνωρίζουν το Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί θα γνωρίζουν όλοι το Θεό και θα είναι ικανοί να κάνουν την αλήθεια πράξη. Θα κατέχουν την ανθρώπινη φύση και τη λογική και όλοι θα γνωρίζουν τα τρία στάδια του έργου του Θεού για τη σωτηρία. Τούτο είναι το έργο που θα εκπληρωθεί στο τέλος και αυτοί οι άνθρωποι είναι η αποκριστάλωση του έργου των 6.000 χρόνων διαχείρισης και είναι η ισχυρότερη μαρτυρία για την τελική συντριβή του σατανά. Όσοι μπορούν να γίνουν μάρτυρες του Θεού θα είναι ικανοί να δεχθούν την υπόσχεση και την ευλογία Του και θα είναι η ομάδα που απομένει στο τέλος, που κατέχει την εξουσία του Θεού και είναι μάρτυρας του Θεού. Ίσως όλοι σας έχετε τη δυνατότητα να γίνετε μέλη αυτής της ομάδας
ή ίσως μόνο η μισή ή μόνο λίγη. Εξαρτάται από την επιθυμία και την επιδίωξή σας.